Ντροπιαστικές εικόνες στις δημόσιες τουαλέτες του Ρεθύμνου. Σε μια πόλη που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, οι λιγοστές τουαλέτες που εξυπηρετούν βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Βρώμικες επιφάνειες, σπασμένα πλακάκια, έλλειψη χαρτιού υγείας, ακόμα και σε εκείνες που λειτουργούν με κερματοδέκτη. Οι τουαλέτες που δεν υπάρχουν στο Ρεθύμνο, δεν ξέρω πώς το έχουν λύσει οι άλλες πόλεις, όμως στα Χανιά ξέρω ότι υπάρχουν 4-5 σημεία. Στην παλιά πόλη υπάρχουν, πληρώνεις, αλλά υπάρχουν. Το ίδιο ισχύει και στην Ευρώπη. Εμάς δεν ξέρω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό το θέμα. Τον κήπο δεν έχω καταλάβει πότε δουλεύουν και πότε δεν δουλεύουν. Εκεί συνήθως βλέπω ανθρώπους που προσπαθούν να μπουν και δεν μπορούν να μπουν. Χθες είδα μία ανοιχτή, δεν κατάλαβα, την είχε ανοίξει ο περιπτεράς από μπροστά, ήταν ανοιχτή. Αγκάθι για το τουριστικό προϊόν, καθώς οι επισκέπτες φαίνεται πως ψάχνουν ένα γωνίως αξιοπρεπείς τουαλέτες και στο τέλος αναγκάζονται να ζητούν βοήθεια από καταστήματα εστίασης, με το Δήμο να μιλά για έλλειψη σεβασμού και συνεχείς βανδαλισμούς. Παραπονιούνται. Προσπαθούν να βρουν τουαλέτα, παρακαλάνε στα μαγαζιά. Οι περισσότεροι δέχονται, κάποιοι όμως δεν δέχονται. Και κάποιες φορές οι συνέπειες είναι ντροπιαστικές. Και για αυτούς και για εμάς. Ο σεβασμός στο δημόσιο χώρο είναι τραγικός. Οι τουαλέτες είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Δημοτική υπηρεσία που να έχει 24ωρη βάρτια δεν μπορεί να γίνει. Ιδιώτες που να τις αναλάβουν δεν θέλουν. Γιατί γίνονται συνέχεια καταστροφές. Και τώρα θα φτιάξουμε καινούργιες και θα δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε. Ακόμα και κλειδωμένες τουαλέτες παραβιάζουν τις πόρτες και πάνε τις πάνε. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες να αναλάβουν τη φύλαξή τους με όλα τα έξοδα λειτουργίας, όπως τονίζει καλυμμένα. Όποιος θέλει, ο Δήμος αναλάβει το σύνολο της δαπάνης, όλων των λειτουργικών εξόδων και ό,τι εκείνος κερδίζει. Θα είναι δικό του. Αρκεί να τις προστατεύουμε και να τις διατηρούμε καθαρές. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω δεν αρέσει σε κάποιους, αλλά όποιοι νομίζουν ότι έχουν κάποια καλύτερη ιδέα, να την καταθέσουν.